Το Cygan ήταν ένα επιθετικό ελικόπτερο που αναπτύχθηκε από την Lockheed για το στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Cygan διέθετε υψηλή ταχύτητα για να παρέχει ένοπλη συνοδεία για τα ελικόπτερα μεταφοράς του Αμερικανικού στρατού όπως το Bell UH-1 Iroquois. Το 1966, ο Αμερικανικός στρατός δίνει στη Lockheed Martin μια σύμβαση για 10 πρωτότυπα AH-56, αλλά ως stopgap διέταξε επίσης το λιγότερο σύνθετο AH-1 Cobra ως προσωρινό αεροσκάφος επίθεσης για τις μάχες στο Βιετνάμ. Η πρώτη πτήση του AH-56 πραγματοποιήθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου του 1967. Το Cygan είχε ένα διθέσιο πιλωτήριο με προηγμένη σουίτα ελέγχου πλοήγησης και πυρός. Το ελικόπτερο τοποθετούσε τον πιλότο στο πίσω κάθισμα και τον πυροβολητή στο μπροστινό. Ένα συνήθιστο χαρακτηριστικό της θέσης του πυροβολητή ήταν ότι ολόκληρο το κάθισμα, το σύστημα εντοπισμού και τα όργανα πυροδότησης στρέφονταν ώστε να κρατούν τον πυροβολητή στραμμένο προς την ίδια κατεύθυνση με τον πυρκίσκο πυροβόλων όπλων. Το ελικόπτερο επέτρεπε στον πυροβολητή άμεση προσβολή του στόχου από τον πυργίσκο του. Ο πιλότος στοχοποιούσε τον εχθρό μέσα από το κράνος του. Τον Ιανουάριο του 1968, ο Αμερικανικός στρατός δίνει στη Lockheed ένα συμβόλαιο παραγωγής βασισμένο στην πρόοδο των δοκιμών πτήσης. Μια θανατηφόρα συντριβή και τεχνικά προβλήματα που επηρέασαν την απόδοσή του οδήγησαν την ανάπτυξη του Cygan σε καθυστέρηση, με αποτέλεσμα την ακύρωση της σύμβασης παραγωγής στις 19 Μαΐου 1969. Η ανάπτυξη του Cygan συνεχίστηκε με την ελπίδα ότι το ελικόπτερο θα τεθεί τελικά σε λειτουργία. Αλλά καθώς η Αμερικανική εμπλοκή στο Βιετνάμ είχε τελειώσει, ο Αμερικανικός στρατός ακύρωσε το πρόγραμμα Cygan στις 9 Αυγούστου 1972. Μέχρι αυτήν την εποχή, το AH-1 Cobra αναπτύχθηκε ευρέως από το στρατό κατά τη διάρκεια του πολέμου του Βιετνάμ και εξοπλίστηκε και με το αντιρρηματικό TOW. Η διαμάχη με την πολεμική αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών για το ρόλο που θα έπαιζε το Cygan στον πόλεμο καθώς και το πολιτικό κλίμα σχετικά με τα στρατιωτικά προγράμματα οδήγησαν τον Αμερικανικό στρατό να τροποποιήσει τις απαιτήσεις των επιθετικών ελικοπτέρων υπέρ ενός συμβατικού ελικοπτέρου με δύο κινητήρες, πιο απλό τεχνικά και με μεγαλύτερες πιθανότητες επιβίωσης. Στις 17 Αυγούστου 1972, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ένα νέο πρόγραμμα για ένα νέο ελικόπτερο προχωρημένης επίθεσης, το οποίο οδήγησε στην ανάπτυξη του AH-64 Apache.